Επιτρέψτε μου πριν μπω στην ουσία της επερώτησης του ΚΚΕ για τη φαρμακευτική περίθαλψη να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα της επικαιρότητας. Καταρχάς, χαιρετίζουμε και σφίγγουμε το χέρι σε δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικούς που αυτές τις μέρες δίνουν πραγματικά ένα μάθημα αξιοπρέπειας αγώνα με τις δίκαιες διεκδικήσεις τους για ένα σχολείο που θα στηρίζει όλα τα παιδιά. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς και τους μαθητές λένε όχι στο σχολείο των κοινωνικών φραγμών, των πολλών ταχυτήτων, της υποβάθμισης. Αυτό το σχολείο, αποτέλεσμα μιας διαχρονικής απαξίωσης του από όλες τις κυβερνήσεις, πρέπει να αλλάξει. Ο αγώνας τους αποτελεί συμβολή ακριβώς σε αυτό. Χαιρετίζουμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις των καλλιτεχνών, που για πάνω από 50 μέρες βρίσκονται στους δρόμους με πρωτόγνωρες κινητοποιήσεις σε όγκο, παλμό και έμπνευση. Μας γεμίζει αισιοδοξία ότι οι σημερινοί και αυριανοί καλλιτέχνες δεν αφήνουν την τύχη τους σε ξένα χέρια, πιστεύουν στη δύναμη του αγώνα, δεν περιμένουν κανένα να τους χαρίσει το δίκιο τους. Δικό τους αίμα, όπως θα έλεγε και ο μεγάλος μας ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Είμαστε δίπλα τους, όπως είμαστε δίπλα σε όλους όσοι αγωνίζονται για κάτι καλό και ωφέλιμο, για κάτι που θα βοηθήσει να βγει η ζωή του λαού και της νεολαίας από τη λάσπη. Χαιρετίζουμε επίσης και από το βήμα της Βουλής τους μεγάλους αγώνες της ελληνικής αγροτιάς, τα μπλόκα του αγώνα της για την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων της. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω ότι οι αλλεπάλληλες εξαγγελίες και ρυθμίσεις της κυβέρνησης προεκλογικά τώρα κάτω από τη μεγάλη λαϊκή κατακραυγή περισσότερο θυμίζουν το μαρτύριο της σταγόνας. Δεν μπορούν να κρύψουν την πλήρη απουσία πραγματικών μέτρων στήριξης για λαϊκές οικογένειες, για τις μικροεπιχειρήσεις των ελεύθερων επαγγελματιών, για τους αγρότες που πνίγονται στην ανασφάλεια εξαιτίας των πολιτικών των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων. Μόνη πραγματική ανακούφιση αποτελούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ και αρνείται να υλοποιήσει η Νέα Δημοκρατία σήμερα με τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, όπως ουσιαστικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, διαγραφή τόκων και προστήμων και του 30% του υπολείπου για χρέη σε εφορία και τράπεζες, άτοκες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό στο ύψος του 5% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, κατάργηση του ΦΠΑ και του ενιαίου φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στους λογαριασμούς ενέργειας, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στα 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 για κάθε προστατευόμενο τέκνο, απαγόρευση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων λαϊκών νοικοκυριών, ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών, ανέργων. Κυρίες και κύριοι, με την επερώτηση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο λαός μας στη φαρμακευτική του περίθαλψη, τα οποία με πολύ οξυμένο τρόπο βγήκαν στην επιφάνεια όλο το προηγούμενο διάστημα. Φυσικά, τα προβλήματα αυτά αποτελούν μέρος των γενικότερων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λαϊκές οικογένειες για την υγεία τους, δηλαδή συνολικά την πρόληψη, τη θεραπεία, την αποκατάσταση. Φέρνουμε δηλαδή στο προσκήνιο τα πραγματικά, τα ουσιαστικά λαϊκά προβλήματα, τις αιτίες που τα δημιουργούν και τα επιδεινώνουν και ποια είναι η λύση. Γιατί αν ένα πράγμα αποδείχτηκε όλο αυτό το διάστημα, είναι ότι ανάμεσα στα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών, μεταξύ των οποίων και των φαρμακοβιομηχάνων από τη μια μεριά και στα συμφέροντα του ελληνικού λαού από την άλλη, υπάρχει άβυσος. Και αν κάποιος προσπαθεί να υποστηρίξει το αντίθετο, απλά προσπαθεί να τετραγωνίσει τον κύκλο, εάν το κάνει, αν δεν το κάνει βέβαια αυτό, για να ρίξει μόνο στάχτη στα μάτια. Γιατί όσο και αν δεν σας αρέσει να το ακούτε, η πραγματικότητα είναι πως όσο το φάρμακο είναι εμπόρευμα, όσο οι φαρμακοβιομήχανοι ιδιοποιούνται την κοινωνική εργασία εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων στην έρευνα και την παραγωγή,
όσο κριτήριο είναι η ανταγωνιστικότητα και η κερδοφορία των ομίλων και όχι οι ανάγκες του λαού, τότε τα άδεια ράφια των φαρμακείων θα εναλλάσσονται με τα λίγο πιο γεμάτα, που όμως θα τα χρυσοπληρώνει πάλι ο ίδιος ο λαός. Σας το είπαμε και θα το επαναλάβουμε. Το λιγότερο που μπορεί να γίνει στο ζήτημα του φαρμάκου είναι να απαγορευτούν όλες οι παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων. Να μην γίνει καμία νέα αύξηση τιμών στο όνομα της επάρκειας. Και επιμένουμε σε αυτό, γιατί το κρίσιμο ζήτημα είναι να υπάρχει δωρεάν φάρμακο για το λαό, για κάθε ασθενή, την ώρα που το χρειάζεται. Αλλά τι συζητάμε, αυτό με την πολιτική σας δεν πρόκειται να γίνει ούτε σε χίλια χρόνια. Γι' αυτό και είδαμε εικόνες ασθενών με διαβήτη, με υπέρταση, με άλλα καρδιολογικά προβλήματα, να μην μπορούν να προμηθευτούν τα φαρμακά τους. Και είδαμε και την ντροπή να είναι σε έλλειψη αντιπηρετικά άλλα φάρμακα που σχετίζονται με παιδικές λοιμώξεις. Και γονείς να γυρνάνε όλο το λεκανοπέδιο Αττικής για να βρουν μια αντιβίωση, ένα αποσυμφορητικό σπρέι ή ένα αντιπηρετικό σιρόπι. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως με την πολιτική σας και τα μέτρα που έχετε πάρει, έχετε διαμορφώσει αυτό το άθλιο σύστημα υγείας για το λαό. Την ίδια ώρα όμως, όταν λέτε ότι το φτιάξατε σύγχρονο και εύρωστο, προφανώς εννοείται σύγχρονο και εύρωστο για τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Στον ίδιο δρόμο βέβαια πορευτήκατε όλοι σας. Και η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και πάει λέγοντας προς τα πίσω. Γιατί εάν ανατρέξουμε στην πορεία διαμόρφωσης του συστήματος υγείας, θα διαπιστώσουμε ότι δεν υπήρξε κυβέρνηση που να μην πήρε μέτρα με επίκληση τις νέες συνθήκες. Ενώ δοκιμάστηκαν όλες οι εκδοχές, και σοσιαλδημοκρατικές και νεοφιλελεύθερες. Αυτά τα μέτρα είχαν ως αποτέλεσμα να ενισχύεται μέσα στο λαό η άποψη κάθε πέρσι και καλύτερα. Εμείς απευθυνόμαστε στον ελληνικό λαό, σε όλους αυτούς που με τη δουλειά τους παράγουν τεράστιο πλούτο με τη μορφή της επιστημονικής γνώσης, των τεχνολογικών επιτευγμάτων, με τη μορφή της εκπαίδευσης ενός σχετικά πολυάριθμου υγειονομικού προσωπικού όλων των κλάδων, όλων των ειδικοτήτων. Φαίνονται δηλαδή οι μεγάλες δυνατότητες, όμως αυτές οι δυνατότητες όλο και πιο δύσκολα, όλο και λιγότερο πλέον αξιοποιούνται για τις ανάγκες της σύγχρονης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αφού όταν κάποιος επιχειρήσει να κλείσει ένα ραντεβού για ιατρική εξέταση, ένα χειρουργείο, θεραπεία, στις δημόσιες μονάδες υγείας, ξέρουμε πολύ καλά τι γολγοθά τραβάει. Όταν μετά βγαίνει ο λογαριασμός για να πληρώσει τα απαιτούμενα φάρμακα, αποκαλύπτονται όλες οι φούσκες της κυβέρνησής σας περί δήθεν αναβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Βέβαια, δεν είναι πολύ μακριά η περίοδος πανδημίας, η οποία έφερε με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια τα σαθρά υλικά κατασκευής του λεγόμενου Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο κατέρευσε και αποδείχτηκε ανίκανο να αντιμετωπίσει λαϊκές ανάγκες. Οι μεγαλοστομίες όλων σας για τους ψηφιακούς εξυγχρονισμούς, τις καινοτομίες, την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ για την υγεία αποδείχτηκαν μόνο ένα πλουμιστό περιτύλιγμα για να κρυφτεί το σάπιο για το λαό περιεχόμενό του. Παρεπιπτόντως, η τελευταία έκθεση του Ευρωπαϊκού Μητρώου Ανισοτήτων του ΟΣΑ ξεφτιλίζει, δεν μπορώ να το πω αλλιώς, την πολιτική σας στην αντιμετώπιση του καρκίνου, αφού χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει οργανωμένη στρατηγική προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου. Ότι η Ελλάδα επίσης δεν διαθέτει επαρκή αριθμό επαγγελματιών σε ειδικότητες στον τομέα της ογκολογίας. Ότι η δυναμικότητα υπηρεσιών ακτινοθεραπείας είναι χαμηλή και άλλα πολλά.
Τι άλλο εκτός από μεγαλοστομίες μπορεί να είναι ότι σε μια περίοδο τεράστιας δυνατότητας των επιστημονικών τεχνολογικών κατακτήσεων, σχετικά μεγάλου αριθμού υγειονομικού προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων, το σύστημα υγείας μετατράπηκε σε σύστημα της μίας νόσου, κλείνοντας την πόρτα στους ασθενείς άλλων παθήσεων. Όχι ότι πριν την πανδημία η πόρτα του συστήματος υγείας ήταν ανοιχτή, αλλά όπως λέει και ο λαός μας, ήταν στραβό το κλίμα, το φάγε και ο γάιδαρος. Δείτε πάλι την τελευταία έκθεση του ΩΣΑ που σας προανέφερα. Γράφει αυτό λεξί. Η COVID-19 οδήγησε σε σημαντική διαταραχή της παροχής ογκολογικής περίθαλψης στην Ελλάδα. Ένας στους τρεις καρκινοπαθείς ήταν δύσκολο ή δεν κατόρθωσε να αποκτήσει πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Η αιτία όλων αυτών όμως έχει ονοματεπώνυμο. Λέγεται καπιταλιστικό σύστημα, υγεία εμπόρευμα, κόστος όφελος, ενιαίο και ελάχιστο επίπεδο παροχών για όλους, αύξηση των άμεσων και έμεσων πληρωμών των ασθενών, μείωση των κρατικών δαπανών κλπ. Κλπ. Με τα ίδια σαθρά υλικά οικοδομείται το νέο ΕΣΥ, με μέτρα που δοκιμάστηκαν στην εφαρμογή τους στην περίοδο της πανδημίας από την κυβέρνησή σας. Δεν έχετε όμως παράπονο. Βρήκατε πολύτιμο βοηθό το ΣΥΡΙΖΑ, του θα λογαριαστούμε μετά. Τα νέα μέτρα που όλο και εξαγγέλλετε δεν αποτελούν κάτι το καινούριο. Από τα προηγούμενα χρόνια ένα σημαντικό μέρος τους έχει μπει σε εφαρμογή. Ενδεικτικά, θυμίζουμε ότι με το κριτήριο του ποσοστού πληρότητας των νοσοκομειακών κλινών και της αλληλοκάλυψης, πολλά νοσοκομειακά τμήματα και μονάδες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας είτε καταργήθηκαν είτε συγχωνεύτηκαν. Υπήρξε μείωση του υγειονομικού προσωπικού, ενισχύθηκε το τμήμα που εργάζεται με προσωρινές σχέσεις εργασίας, η κρατική χρηματοδότηση περιορίστηκε δραστικά. Έχει ήδη εφαρμοστεί ο ενιαίος και προς τα κάτω κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗ προς όλους, με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η πληρωμή των λαϊκών οικογενειών εξ ολοκλήρου ή με το ποσοστό της συμμετοχής. Πρόκειται για μέτρα που έχουν σχεδιαστεί αρκετά χρόνια πριν, αποτελούν κατευθύνσεις της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μέτρα στρατηγικού χαρακτήρα για το κεφάλαιο, διότι αποτελούν προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα, για την κερδοφορία των μονοπωλιακών, των διαφόρων ομίλων. Βέβαια, την κατεύθυνση αυτών των μέτρων τη γνωρίζει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή συμφωνεί, πρότεινε και υπουργό κοινής αποδοχής. Τον Αχέρι Νιβιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Άλλωστε, το σύνολο των σχεδίων νόμων που έφερε η Νέα Δημοκρατία για την υγεία και τα φάρμακα ήταν τροπολογίες των νόμων που είχε εφαρμόσει ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση, που και αυτός τροποποιούσε βέβαια τους προηγούμενους νόμους του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας. Μάλλον εδώ βρίσκει εφαρμογή αυτό που όλοι σας λέτε, ότι το κράτος έχει συνέχεια. Ακόμα και την τελευταία εξέλιξη να πιάσουμε, το ίδιο αποδεικνύεται. Για όσους δεν το ξέρουν, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε χτες ότι κηρύχτηκαν άγωνοι οι διαγωνισμοί για τα τρία νοσοκομεία Παίδων Θεσσαλονίκης, Σπάρτης και Κομοτηνής. Ο λόγος που επικαλείται είναι η έως και διπλάσια τιμή που ζήτησαν οι προσφερόμενες εταιρείες σε σχέση με τη χρηματοδότηση της δωρεάς. Λόγω αυτού το έργο της δωρεάς του Ιδρύματος ματαιώνεται μέχρι νεοτέρας. Επιβεβαιώνεται συνεπώς μέχρι κεραίας η θέση του ΚΚΕ που είχαμε αναδείξει κατά τη συζήτηση στη Βουλή της νομοθέτησης της δωρεάς, δηλαδή ότι τα αναγκαία έργα για τις κοινωνικές ανάγκες του λαού δεν μπορεί να εξαρτώνται από επιχειρηματικούς ομίλους με το μανδύα των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα, μέσω του εκπροσώπου του στον τομέα υγείας, έκανε δήλωση και αποθέωσε το ρόλο και την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και έριξε ευθύνη στη Νέα Δημοκρατία ότι τον μόνο που την ένοιαζε ήταν να μετατραπούν τα νοσοκομεία αυτά σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Ποιο είναι το οξύμορο όμως? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να κάνει ό,τι πρέπει για να υλοποιηθεί η δωρεά, δηλαδή για να φτιαχτούν τα 3 νοσοκομεία ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Έχει βέβαια το know-how από τη Σαντορίνη και το πρώτο νοσοκομείο ανώνυμη εταιρεία που φτιάχτηκε επί των ημερών του. Αποδεικνύεται πως το κάθε ένα κόμμα από αυτά, η κάθε κυβέρνηση βάζει και τη δική της μαύρη πινελιά, συνεχίζοντας και επεκτείνοντας το αντιλαϊκό έργο που δεν είχε προλάβει να εφαρμόσει η προηγούμενη. Γι' αυτό μπορεί να σκοτώνεστε για τα δευτερεύοντα και επουσιώδη, αλλά στα κύρια ανταλλάσσετε ανθοδέσμες του Αγίου Βαλεντίνου και όρκους αιώνιας πίστης στους αγαπημένους σας, ο καθένας βέβαια, επιχειρηματικούς ομίλους. Μπορούμε να σας φρεσκάρουμε και λίγο τη μνήμη με ορισμένα στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο Νοβάρτης, δεν διεκδικούσατε όλοι σας ποιος συνέβαλε πιο αποτελεσματικά στη μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης κατά 62% που είχε σαν αποτέλεσμα την εκτόξευση των δαπανών των ασθενών για φάρμακα? Την ίδια επιχειρηματολογία δεν είχατε για τη μείωση της σπατάλης, για την αντιμετώπιση της πολυφαρμακίας, για το νοικοκύρεμα? Όλοι σας δεν καθιερώσατε και εφαρμόσατε το κόλπο της ασφαλιστικής τιμής των φαρμάκων? Το 1 ευρώ ανασυνταγή και τις λίστες για τα μη συνταγογραφημένα φάρμακα και τα γενικής διάθεσης φάρμακα, που είχε σαν αποτέλεσμα κράτος και ασφαλιστικά ταμεία να πληρώνουν κατά 57,7% λιγότερα, ενώ οι ασφαλισμένοι να πληρώνουν συμμετοχή κατά 43,1% περισσότερα σε σχέση με το 2009. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια χαρά δεν διατήρησε το ξεζούμισμα των συνταξιούχων ύψους 750 εκατομμυρίων ευρώ, αφού πρώτα ο ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε την αύξηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο υγείας από 4 σε 6% στις κύριες συντάξεις και την επιβολή 6% στις επικουρικές. Όλοι σας, και εσείς της Νέας Δημοκρατίας, όσο και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν νομοθετήσατε κατ' επανάληψη τα δωράκια στους φαρμακοβιομήχανους, με την απαλλαγή τους από μέρος των υποχρεώσεων του στα γνωστά clawback προς τον ΕΟΠΗ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν που υλοποίησε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγειονομική φαρμακευτική κάλυψη των ανασφαλίστων, χωρίς όμως να επιβαρυνθούν οι κρατικοί προϋπολογισμοί και να διαταραχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, φορτώνοντας τη δαπάνη αυτή στον ΕΟΠΗ, δηλαδή στους άλλους ασφαλισμένους. Είναι αυτή η πολιτική ακριβώς που ο φτωχός πρέπει να συνδράμει τον πανφτωχό και το κράτος να κερνάει με ξένα κόλυβα. Πολιτική την οποία βέβαια υλοποιεί κατά γράμμα σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Βεβαίως με τα πρόσφατα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, το πράγμα απογειώθηκε. Επικαλείστε ως συνήθως τα προβλήματα του συστήματος υγείας για να δικαιολογήσετε τα νέα αντιλαϊκά σας μέτρα, όπως έκαναν και οι προηγούμενοι, αφού όλοι με την πολιτική τους τα δημιουργούν και μετά τα επικαλούνται για να τα προωθήσουν παραπέρα. Τι ακριβώς κάνετε, κύριε της κυβέρνησης? Προβάλλετε τη συμπληρωματική αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα της υγείας με θεσμοθετημένο τρόπο, όπως είναι οι συμβάσεις των δημόσιων νοσοκομείων για αξιοποίηση υποδομών του ιδιωτικού τομέα, παραδείγματος χάρη για να μειωθούν τα ράτζα στα δημόσια νοσοκομεία. Δηλαδή, ξανά πρημοδοτείτε τον ιδιωτικό τομέα με ζεστό χρήμα, αντί να εφαρμόσετε μέτρα που έχουν προτείνει εδώ και χρόνια οι υγειονομικοί και τα σωματεία τους. Βέβαια, το έδαφος στρώθηκε πάλι από προηγούμενες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής του ΣΥΡΙΖΑ, που όχι μόνο δεν άνοιξε τα κλειστά δημόσια νοσοκομεία, αλλά ακολούθησε πολιτική διατήρησης
του μειωμένου προσωπικού και των ανεπαρκών δημόσιων υποδομών και εξοπλισμού. Αυτό βεβαίως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν απαλλάσσει εσάς καθόλου από τις ευθύνες σας. Αφήστε λοιπόν αυτά τα ωραία ότι τι πειράζει τους ασθενείς αφού δεν πληρώνουν τίποτα. Το πληρώνουν και τα παραπληρώνουν. Και μάλιστα στο 100% οι ασθενείς μέσω των ασφαλιστικών ταμείων που μόνο αυτοί πλέον τα χρηματοδοτούν. Η διαφορά δεν είναι αν πληρώνουν ή όχι, αλλά σε ποιο ταμείο τα πληρώνουν. Είναι σαν τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ να μην πληρώνουν οι ασθενείς την ώρα της ανάγκης, αλλά να τα έχουν πληρώσει από πριν. Τι κάνετε εσείς της Νέας Δημοκρατίας? Υλοποιείτε τώρα το νόμο του ΠΑΣΟΚ για τα επιπληρωμή από γευματινά χειρουργία στα δημόσια νοσοκομεία, που βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ ξέχασε να καταργήσει, δίνοντας μια πιο φτηνή λύση σε σχέση με τον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Δηλαδή, έχουμε μια επέκταση της επιχειρηματικής δράσης των δημόσιων νοσοκομείων, η οποία ανταποκρίνεται στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και των υπολείπων για τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων ως αυτοτροφοδοτούμενων οικονομικών μονάδων. Δηλαδή, να πουλάνε τις εργασίες τους για να έχουν έσοδα, για να είναι βιώσιμα, χωρίς να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Αλήθεια, σε αυτό το μέτρο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν σας είδαμε, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, να βγαίνετε στα κάγκελα. Γιατί άραγε? Καλά, εμείς είμαστε κολλημένοι με την αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία κλπ. Εσείς όμως αποδεικνύετε πως είστε πλήρως ενσωματωμένοι και κολλητοί της πολιτικής εμπορευματοποίησης της υγείας. Έχετε ενστερνιστεί πλήρως την αντίληψη της υγείας ως κόστος για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας, όπου η αύξηση των πληρωμών των ασθενών για τις ανάγκες της υγείας τους είναι προδιαγεγραμμένη. Διότι, όπως γνωρίζετε, εκτός κι αν σε αυτό έχετε και κάποιο νεωτερισμό όπως συνηθίζετε, δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος. Πάμε παρακάτω. Τα τελευταία διάφορα πας που εφήβερε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζουν και στο χώρο της υγείας. Στην ουσία, δεν απηχούν τίποτε παραπάνω από τον περιορισμό της κρατικής ευθύνης στο ελάχιστο και την αποθέωση της ατομικής ευθύνης για σοβαρά προβλήματα της υγείας του πληθυσμού. Αναφερόμαστε στο Dental Pass για τα παιδιά και το Gynecologic Cancer Pass για τις γυναίκες. Αλήθεια, πιστεύετε ότι ο προληπτικός έλεγχος εξαρτάται από ένα μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο και από εκεί και πέρα είναι στην ευθύνη του κάθε ανθρώπου να ψάξει, να βρει αν και πού μπορεί να κάνει αυτές τις εξετάσεις? Πού είναι το αναπτυγμένο πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας, το οποίο πρέπει να σχεδιάζει, να υλοποιεί τις εργασίες πρόληψης, είτε στις υποδομές του, είτε με τις κινητές του μονάδες, εκεί και για αυτούς που απαιτείται βεβαίως. Αλλά και σε αυτούς ή αυτές που θα διαπιστωθούν ανάγκες περαιτέρω αντιμετώπισης διαπιστωμένων προβλημάτων για την στοματική υγεία ή το γυναικολογικό καρκίνο, θα συνεχίσει να είναι σχεδόν 100% η επιβάρυνση στους οδοντιάτρους, ενώ οι γυναίκες ή θα εξαναγκάζονται στα μακροχρόνια ραντεβού στις δημόσιες μονάδες υγείας ή, όπως γίνεται συνήθως, θα αφαιμάζονται οικονομικά στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας διάφορα περιστατικά που αποδεικνύουν πόσο άθλια είναι η κατάσταση. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα στην περιοχή της Αργολίδας, όπου επίτοκος γυναίκα καλείται να υπογράψει ότι αναλαμβάνει η ίδια την ευθύνη να γεννήσει, επειδή το νοσοκομείο δεν διαθέτει παιδίατρο. Το παράδειγμα αυτό αποτελεί την κορυφή του παγόβουνου ενός σάπιου επικίνδυνου για το λαό συστήματος υγείας, που όλοι σας έχετε βάλει το χεράκι σας για να δημιουργηθεί. Ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε να δώσετε ουσιαστικές λύσεις στα λαϊκά προβλήματα της υγείας και του φαρμάκου, γιατί είστε δεσμευμένοι με τα εχθρικά για το λαό συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου. Ο λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτε απολύτως από εσάς. Ο ίδιος πρέπει να δώσει λύση με την οργάνωση, με τον αγώνα του.
με όσο γίνεται επίσης πιο δυνατό ΚΚΕ στις ερχόμενες εκλογές. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει δώσει εξετάσεις με επιτυχία στην οργάνωση της Λαϊκής Πάλης για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη του λαού, για να ανοίξει ο δρόμος πραγματικά για μια ανάπτυξη που η σύγχρονη και δωρεάν λαϊκή υγεία θα είναι ένα καθολικό δικαίωμα. Σας ευχαριστώ.